Στην ελήφθη χθες στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Πάτρας, το προσωπικό της οικίας λιμενικής αρχής πριν τον απόπλο επιβατικού οχηματαγού πλοίου με προορισμό την Ιταλία, 28χρονος αλλοδαπός, διότι κατήχε και επέδειξε πλαστά τα εξαιρετικά έγγραφα με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα. Προανάγκλησα κατά την αυτόφορη διαδικασία διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Πάτρας κατά τη διάρκεια ελέγχου από προσωπικό της λιμενικής αρχής πριν την επιβίβασή του σε πλοίο με προορισμό την Ιταλία 14 αλλοδαποί. Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από τους λιμενικούς πρόχειρα κρυμμένοι εντός του χώρου του φορτίου φορτηγού οχήματος που αποτελούνταν από παλέτες με καρπούζια χωρίς νομιμοποιητικά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα. Προανάκριση κατά την αυτόφορη διαδικασία διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας. Γιος πολύ γνωστό από την ενασχόλησή του με τα κοινά Αχαιού είναι ο άνδρας, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε αποσύνθεση μέσα σε αυλάκι στην περιοχή της Άκολης της Αιγιάλιας. Πρόκειται για νεαρό ηλικίας 24 ετών. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία καθώς ο πατέρας του νεαρού είναι πολύ γνωστός στην κοινωνία της Αχαΐας και μάλιστα ιδιαιτέρως αγαπητός. Βεβαίως, ενώ όλες οι εκτιμήσεις της αστυνομίας συγκλίνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία, δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική γνωμάτευση. Η αναγνώριση του νεκρού έγινε την Κυριακή αργά το μεσημέρι από τον πατέρα του 24χρονου στο νεκροτομείο του Ρίου. Το πρωί του Σαββάτου στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Καλυθέας Αιγίου γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας που έπληξε την οικογένεια μιας κοπέλας 21 ετών, κόρης γνωστού γιατρού της Αιγιάλιας, η οποία πέθανε το βράδυ της Πέμπτης κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για θάνατο της κοπέλας μέσα στο φοιτητικό της διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου σπούδαζε, ενώ τα αίτια θα καταδείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που έχουν στηθεί. Η κηδεία της νεαρής, όπως έγραψε και το φιλόδημος.gr, έγινε σε γενικό σπαραγμό με τους τραγικούς γονείς και την οικογένεια της κοπέλας, μία από τις γνωστότερες και πιο αγαπητές στο Αίγιο, με αξιοσημείωτη κοινωνική παρουσία, να μην μπορούν να πιστέψουν το θανατικό που χτύπησε στο σπίτι τους, ενώ οι φίλοι βουβοί ακολούθησαν την κοπέλα στην τελευταία της κατοικία. Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως από το φιλικό περιβάλλον της κοπέλας γίνονται καταγγελίες πως η ίδια δεν πέθανε στο σπίτι της, όπως έγινε εξ αρχής γνωστό από αστυνομικές πηγές, αλλά σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Όμως, όπως τα οικεία της πρόσωπα επιμένουν διαρκώς στις τελευταίες ώρες, το κορίτσι έπεσε θύμα διαφορίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Μάλιστα, υπάρχει πληροφόρηση πως ενδεχομένως η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά θα γίνουν πιο συγκεκριμένα τις επόμενες ημέρες. Πάγωσαν οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού της Ατωλοκαρδανίας από την πρωτοφανή αγριότητα της επίθεσης μιας ομάδας νεαρών Αλβανών σε ένα 40χρονο ομοεθνήτους που κατέληξε να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Δράστες και θύμα ήταν γείτονες, αλλά οι προσωπικές τους διαφορές ξεπέρασαν τις συνθήκες καλής γειτονίας. Η πρωτοφανής επίθεση εκδηλώθηκε ξαφνικά στο κέντρο της κοινότητας Κατοχή Μεσολογγίου, μέρα μεσημέρι, και μπροστά στα μάτια των Ελλήνων κατοίκων που παρακολουθούσαν άφωνοι. Μια ομάδα 20χρονων παιδιών επιτέθηκε στον 40χρονο γείτονα, χτυπώντας τον αλίπητα με λωστούς και με τσεκούρια σε όλο το κορμί και γύρω στο κεφάλι. Αμέσως μόλις τον είδε να σωριάζεται αιμόφυρτος, οι δράσεις τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν από το χωριό, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε από κατοίκους στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, με σοβαρά τραύματα στο κρανίο και εγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή για να εντοπίσει τους νεαρούς νταΐδες, ενώ προσπαθούν να εξακριβώσουν και το κίνητο της επίθεσης. Τραγική κατάληξη είχε το μεσημεριανό μπάνιο για έναν 18χρονο από το Αγρίνιο. Ο άτυχος νέος βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα και παρά τις προσπάθειες των λουωμένων δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Ο 18χρονος κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες βρέθηκε να επιπλέει ανέστητο στην πλάση του Λούρου στις Ινιάδες. Λουόμινγκ τον βρήκαν, τον έβγαλαν στην παραλία και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον συνεφέρουν. Μάλιστα, τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο νερό έδωσε ο γιατρός που βρισκόταν στην παραλία. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το πτώμα του άτυχου νέου μεταφέρθηκε στην Πάτρα για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Άτυχημα σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ναυπάκου Ιταίας, 4 χιλιόμετρα έξω από την Ιταία. Το όχημα είχε κατεύθυνση από Γαλαξίδη προς Ιταία και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προφανώς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος προσκρούοντας τις προστατευτικές μπάρες. Το όχημα σύρθηκε για μερικά μέτρα και στη συνέχεια βγήκε εκτός δρόμου προς την πλευρά της θάλασσας, ξεδιπλώνοντας ένα προσκυνητάρι. Ο οδηγός ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα και η τύχη του ήταν με το μέρος, αφού δεν μπορούσε να έχει συμβεί τα χειρότερα.